Βέβαια, εδώ όλοι γνωριζόμαστε και ο λαός έχει πείρα, έχει δοκιμάσει και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά που βιώνει σήμερα είναι αποτέλεσμα των πολιτικών, της ενιαίας στρατηγικής που έχουν τα κόμματα αυτά για να υπηρετήσουν τις ανάγκες του κεφαλαίου. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, ο κόσμος την ξέρει, ωστόσο όμως έχει και άλλη επιλογή, έχει και άλλο δρόμο να διαλέξει και πρέπει να το πάρει απόφαση να αγωνιστεί χωρίς φόβο, να μην τρομοκρατηθεί για να μπορέσει να ανατρέψει αυτή την πολιτική και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την οικοδόμηση μιας άλλης μορφής οργάνωσης οικονομίας ή της κοινωνίας που θα λύσει οριστικά τα προβλήματά του. Γιατί αυτά που ζει σήμερα είναι δικά σας έργα. Διαχειρίζεστε την φτώχεια και την εξαθλίωση την οποία εσείς τη δημιουργείτε με την πολιτική σας. Τα μνημόνια, τις πράξεις δημοτικού περιεχομένου και όλα αυτά που έχουν ανάγκη, που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο. Ο Υπουργός Εργασίας προσπάθησε να ερμηνεύσει το ΚΚΕ, λέγοντας ότι είμαστε υπέρ της κατάργησης των εισφορών και υπέρ της κρατικής ασφάλισης με μισθό από το κράτος που θα έχει μικρή αξία. Κυρία Υπουργέ, το ΚΚΕ αποδέχεται το αίτημα. Έχει κάνει αποδεκτό το αίτημα των εκατοντάδων οργανώσεων των σωματείων, κατέθεσε πρόταση νόμου για 750 ευρώ κατώτερο μισθό. Εσείς τι λέτε, ότι 750 ευρώ κατώτερο μισθό που εμείς λέμε σαν κουκουέ έχουν λιγότερη αξία από τα 650 ευρώ που εσείς έχετε σήμερα? Μην τρελαθούμε. Το κουκουέ διεκδικεί ουσιαστική στήριξη των ανέργων, με επίδομα 80% όλων των ανέργων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Που σημαίνει 600 ευρώ για όσο διαρκεί η ανεργία. Εσείς βλέπετε ότι τα 600 ευρώ για όλους είναι χωρίς αξία, ενώ έχουν αξία τα 200 ευρώ έως 399 ευρώ και μάλιστα για το 16% των ανέργων? Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που εσείς λέτε είναι η λύση για τη ζωή, για να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια αυτός που τον οδηγήσατε στην ανεργία, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση? Το ΚΚΕ διεκδικεί σταθερή δουλειά, με συγκροτημένα δικαιώματα, συλλογικές συμβάσεις, 8ωρο, πενθήμερο, 40ωρο. Αυτό για εσάς δεν έχει αξία? Και έχουν οι ελαστικές μορφές που διασφαλίζουν ελάχιστες αμοιβές, ελάχιστα δικαιώματα, φτωχούς εργαζόμενους, μισθωτούς οι οποίοι είναι στη φτώχεια? Το ΚΚΕ διεκδικεί ενιαίο σύστημα δημόσια δωρεάν κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Αυτό για εσάς δεν έχει αξία, αλλά έχουν τα ιδιωτικά κέντρα που φυτρώνουν σαν μανιτάρια με τη στήριξή σας. Το ΚΚΕ διεκδικεί λαϊκή κατοικία, σύγχρονη, για όλους. Αυτό είναι χωρίς αξία, και αξία έχει η πολιτική σας που τους βγάζει στον δρόμο, τους κάνει άστεγους με τους πληστηριασμούς, τις κατασχέσεις. Το ΚΚΕ διεκδικεί σύγχρονες δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων, με όλες τις υπηρεσίες, τις σύγχρονες, που δικαιούνται, γιατί πρόσφεραν στον ενεργό τους βίο τα πάντα. Και αυτό είναι χωρίς αξία. Και έχουν αξία οι ελάχιστες δημόσιες δομές και αρκετές ιδιωτικές με αδρή αμοιβή και τραγικές συνθήκες που αποκαλύπτονται σε αυτή την περίοδο με τους θανάτους, τους μαζικούς θανάτους από τα γεροκομεία? Και πραγματικά δεν κοκκινίζετε, δεν τρέπεστε για αυτό το αποτέλεσμα που έχετε, για τη θανατηφόρα πολιτική σας? Η πολιτική σας που γεννά την ανεργία, τη φτώχεια, τους άστεγους, που γενικοποιεί κάθε δομή που αναφέρεται στο παιδί, στον ηλικιωμένο, αυτή για εσάς δεν έχει αξία. Αυτή πρέπει να ανατραπεί. Αυτή μάλλον δεν έχει αξία. Αυτή πρέπει να ανατραπεί. Η ενδοοικογενειακή βία, την οποία επικαλείστε, έχει ακριβώς κοινωνικο-οικονομικές αιτίες, οι οποίες οξύνονται εξαιτίας της πολιτικής σας, εξαιτίας των συνθήκων που βιώνουν σήμερα η ίδια η εργατική λαϊκή οικογένεια. Κυρία Υπουργέ, κυρία της κυβέρνησης, υπερηφανεύεστε για τα συγχαρητήρια που παίρνετε από τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής σας. Συγχαρητήρια πήρατε γιατί προωθήσατε όλες τις πολιτικές, καλύτερα από άλλες αστικές κυβερνήσεις στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπηρετούν τους επιχειρηματικούς ομίλους, που κάνουν αυτό που λέμε φιλικό περιβάλλον, με πολύ μικρή αξία της εργατικής δύναμης. Μειώσατε τους μισθούς κατά 50%, καταργήσατε συλλογικές συμβάσεις, γενικεύσατε την οδαστική εργασία, και τι δεν κάνατε? Και απογειώσατε το
λεγόμενο διευθυντικό δικαίωμα, δηλαδή την ασυνδοσία του εργοδότη να κάνει ό,τι θέλει. Και βέβαια μπροστά έχετε και το νομοσχέδιο που έχετε ήδη εξαγγείλει, όπου θέλετε να βάλετε στο γύψο το κίνημα. Το ΚΚΕ κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες έδωσε αγώνες με ανίποτες θυσίες για τους εργαζόμενους και το λαό. Κάθε κατάκτηση είναι ποτισμένη με το αίμα πρωτοπόρων αγωνιστών, με αίμα μελών και στελεχών του ΚΚΕ. Αυτό το ξέρει ο λαός. Γνωρίζει ότι το ΚΚΕ στάθηκε και στέκεται παλικαρίσια απέναντι στην δικτατορία του κεφαλαίου. Αγωνίζεται για την εξουσία της εργατικής τάξης. Και αυτό το λέει καθαρά, και αυτός είναι ο ρόλος της δημιουργίας του, της ύπαρξής του, που είναι η μόνη προοδευτική προοπτική που μπορεί να αξιοποιήσει τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, να θέσει την επιστήμη και την τεχνική στην υπηρεσία του κεντρικού σχεδιασμού και να αντιμετωπίσει οριστικά την ενεργία, τη φτώχεια, την αστεγία, με κατοικία σύγχρονη για όλους, τον ελεύθερο χρόνο, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό για όλους. Αυτή η προοπτική μπορεί να εξαλείψει όλα όσα εσείς δημιουργείτε και ζητάτε από το λαό να βάζει τον πήχη όλο και πιο χαμηλά, να ασκείται, να μαθαίνει να ζει με τα λίγα και να αναθυματίζει την κακή του τύχη, τη μανούλα που το γέννησε. Καλούμε τον κόσμο να ανεβάσει τον πήχη των απαιτήσεων, να ζητήσει τις ανάγκες του, να τις διεκδικήσει, και επειδή εσείς υπηρετείτε τις ανάγκες του κεφαλαίου, πρέπει να σας παραμερίσουν. Και κύριε Μουλικιώτη, ναι βεβαίως, είμαστε υπέρ των βαραίων και αθυγινών συγγενομικούς. Αλλά μην ξεχνάτε ότι εσείς πρώτος στατήσατε για την κατάργηση των βαραίων και αθυγινών πολλών ειδικοτήτων των εργαζομένων. Και αναφέρομαι στους εργαζόμενους στον τουρισμό, στους μάγειρους, στους σερβιτόρους, στις καμαριέρες. Αναφέρομαι σε άλλους, σε άλλες ειδικότητες. Ήταν έργο δικό σας. Το συνεχίσαν βέβαια και όλοι οι υπόλοιποι. Και ερχόμαστε σήμερα και ζητάμε να ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα. Να ενταχθούν και οι υγειονομικοί, το δικαιούνται, αλλά και άλλες ειδικότητες πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα και θυγινά επαγγέλματα. Και γνωρίζουμε βέβαια ότι συνολικά τα συνδικάτα παλεύουν, διεκδικούν αιτήματα τέτοια και άλλα για να μπορέσουν πράγματι να βελτιώσουν τη θέση τους, γιατί το δικαιούνται. Είναι αυτοί που παράγουν τον αμύθιτο πλούτο και, όπως είπαμε, στερούνται και το πιάτο με το φαΐ. Και επειδή λοιπόν το νομοσχέδιο αυτό θα συζητηθεί και αύριο στις επιτροπές, δεν θέλω να πω περισσότερα. Είπα και προηγουμένως ότι βασικός πυρήνας παραμένει η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση της φτώχειας. Αυτή είναι η λογική του νομοσχεδίου. Και όπως είπα και αρχικά στην πρωτολογία μου, έχει κυριαρχήσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι είναι ένα νομοσχέδιο μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Είναι πραγματικά ένα τέτοιο νομοσχέδιο, είναι αυτή η απέτηση σήμερα του μεγάλου κεφαλαίου, είναι αυτή η δέσμευση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στους επιχειρηματικούς ομίλους, να τους απαλλάξει από την ευθύνη της συμμετοχής στην κοινωνική ασφάλιση, είναι αυτή η δέσμευση να απαλλάξει και το κράτος από τη συμμετοχή του και να μετατρέψει την κοινωνική ασφάλιση από κοινωνική σε ατομική ευθύνη, με όλες τις συνέπειες που θα έχει για τους εργαζόμενους και το λαό. Αυτό από μόνο του λοιπόν χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο αντεργατικό, αντιασφαλιστικό, αντιλαϊκό. Γι' αυτό και εμείς επί της αρχής είπαμε ότι θα το καταψηφίσουμε.